Αναβίωσαν για 21η χρονιά τα χελιδονίσματα από το Μουσικό Σχολείο Κομωτινής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βυζαντινού Φλουρίου σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νέας Γενιάς και τη συμμετοχή των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης το πρωί της 5ης 21 Μαρτίου. Τα χελιδονίσματα σχετίζονται με τον ερχομό της Άνοιξης και πραγματοποιούνται κάθε χρόνο την 21η Μαρτίου, που ξεκινά η Αρινή Ησημερία. Οι μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Κομωτινής ξεκίνησαν από το χώρο του σχολείου τους και περιηγήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, τραγουδώντας τα κάλεντα της Άνοιξης με τη συνοδεία μουσικών οργάνων και μεταφέροντας το μήνυμα της αναγέννησης σε όλη την πόλη. Στον χώρο του Βυζαντινού Φρουρίου συναντήθηκαν με δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του Δήμου Κομωτινής και όλοι μαζί συνέχισαν τη διαδρομή με κατάληξη στην πλατεία Ειρήνης, όπου ακολούθησαν τραγούδια, απαγγελίες ποιημάτων και αναγνώσεις κειμένων σχετικών με την Άνοιξη από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Συμμετέχουν για σχολεία. Όλα τα σχολεία που δήλωσαν. Και τους πάμε στο σχολείο πάμε και τα χελιδόνια για να η τάξη να μην έχουν από εδώ και να πέφτουν τα χελιδόνια και θα πάμε εμείς. Συμμετέχουν όλα. Αρχίζουμε από το μουσικό που είναι συμπαραστάτες εδώ και πολλά χρόνια. Αυτός μας καθηγητή, το τραγούδι, όλα ας πούμε συνεργαζόμαστε. Και όλα τα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια όχι δεν έχουμε στο παρόν, έχουμε ειδικούς σταθμούς και νηπιαγωγή. Ποια χρονιά είναι αυτή που γίνεται το έθιμο αυτό? 21 χρόνια συμπληρώνουμε φέτος. Και κάθε χρόνο από το 2003 που έγινε ο σύλλογός μας, η πρώτη δράση μας είναι αυτή. Ήταν τότε. Mm-hmm. Και το έχουμε κάθε χρόνο και το θυμόμαστε. Ωραία.